Τραυματισμό, σοβαρό τραυματισμό. Οπότε πάμε στην αίθουσα σύνταξη. Είναι ο Κώστας ο Κόκκολας για να μας πει περισσότερα. Κώστα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όπως τα λες, μπορείς να χαμογελάς και επιτέλους μπορεί να χαμογελάει και η ίδια, αφού μετά το αρχικό σοκ πλέον τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα γιατί δεν κινδύνεψε η ζωή της και αυτό χάρη στη ζώνη. Μπορεί να ακούγεται κλισέ, Τατιάνα, όμως αυτό συνέβη στην περίπτωση του Κώστα Κώστα, διότι όπως ήταν σταματημένη σε φανάρι στη λεωφόρο Ποσειδώνα στο ύψος του Αλίμου, στη λεωφόρο Ποσειδώνα, με συγχωρείτε, Ποσειδώνος, την Τρίτη βγήκε και σωστά, έπεσε με μεγάλη ταχύτητα ένα φορτηγό πίσω της, πάνω στο αυτοκίνητο. Η ίδια σε κατάσταση σοκ νοσηλεύτηκε, μεταφέρθηκε, με συγχωρείτε, στο νοσοκομείο όπου ήταν το πλησιέστερο, το ασκληπείο της Βούλας. Για έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις, δεν έμεινε στο νοσοκομείο, πήρε το εξιτήριό της και πήγε στο σπίτι της. Ο οδηγός εδώ πέρα είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, αφού ο οδηγός τελικά στο αλκοοτέστ που του έγινε βρέθηκε θετικός. Είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ. Εν τέλει, ενώ αρχικά είχε εγκαταλείψει το αυτοκίνητο, στη συνέχεια εντοπίστηκε από την τροχιά της Καλλιθέας. Εντοπίστηκε, βρέθηκε εκεί, κρατήθηκε με τη διαδικασία του αυτοφόρου, πέρασε τη νύχτα του στο κρατητήριο της τροχιάς Καλλιθέας. Το πρωί οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για 3 πλημελήματα. Είναι αυτό της πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος, εγκατάλειψη θύματος και το ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Μάλιστα, για να δούμε το βίντεο. Η γογόμαστρο Κώστα, φανερά σοκαρισμένη, φεύγει από το νοσοκομείο με τον καλό της φίλο Χάρη Σιανίδη. Είσαι καλά? Περαστικά. Πώς έγινε? Η επιχειρηματίας χθες το απόγευμα είχε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα με το αυτοκίνητό της στην παραλιακή λεωφόρο. Η γογόμαστρο Κώστα βρισκόταν σταματημένη σε φανάρι όταν μια νταλίκα έπεσε πάνω της με αποτέλεσμα το όχημά της να καταστραφεί ολοσχερός από την σφοδρή σύγκρουση. Η γογόμαστρο Κώστα είχε σταματήσει το φανάρι. Πίσω της έπεσε με μεγάλη ορμή ο οδηγός του φορτηγού. Ευτυχώς από το τροχαίο υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές, αφού οι δύο οδηγοί διέφυγαν χωρίς τραυματισμούς. Άμεσα στο σημείο έσπευσε η Δέσποινα Βανδύ, η οποία την μετέφερε εσπευσμένα και σε κατάσταση σοκ στο ασκληπείο Βούλας και έμεινε μαζί της 3 ώρες μέχρι οι γιατροί να την καθησυχάσουν πως όλα είναι καλά. Αμέσως στο πλευρό της βρέθηκε και ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο η γογόμαστρο Κώστα έχει υποστεί θλάση στη μέση και εκδορές στο πρόσωπο, ενώ ευτυχώς φορούσε ζώνη. Είναι πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, δηλαδή δεν έχει, πέρα από μόνο πυροτυχίες και τέτοια, είναι καλά. Είσαι άγιο, ε? Ναι, σίγουρα, 100%. Και μάλιστα λένε και για ζώνη ασφαλείας, ότι αν δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας θα είχε μεγάλο πρόβλημα. Εννοείται αυτό, εννοείται. Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, μέσα στον πανικό,